Η Θράκη, ο Εύρος, πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο της επιθετικότητας της υπεριαλιστικής, της προκλητικότητας της τουρκικής αστικής τάξης, η οποία ξεδιπλώνει βεβαίως βήμα-βήμα τη στρατηγική της στην περιοχή, φτάνοντας να αμφισβητεί ακόμα και τη συνθήκη της Λοζάνης, με την οποία καθορίστηκαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπως και τα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία και το Ιράκ. Στην ίδια αυτή βέβαια περιοχή, τη γενικότερη, οι υπεριαλιστές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και οι μεγάλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βάλει μπροστά και τρέχουν τα επικίνδυνά τους σχέδια και κονταροχτυπιούνται βέβαια με την Κίνα και τη Ρωσία για το ποιος θα βάλει στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο της περιοχής. Μέσα σε αυτό το μεγάλο κάδρο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών εντάσσεται και εκδηλώνεται και η επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία βεβαίως και κλιμακώνεται τον τελευταίο καιρό με την ανοχή, αν όχι και την ενθάρρυνση των λεγόμενων συμμάχων. Βασικό στοιχείο αυτής της κλιμάκωσης είναι και τα κύματα των βασανισμένων προσφύγων και μεταναστών που ο Ερντογάν την περασμένη άνοιξη μετακίνησε και αξιοποίησε για τα δικά του παιχνίδια στα ελληνοτουρκικά σύνορα στις Καστανιές. Κύματα προσφύγων και μεταναστών στα σύνορά μας στον Εύρο, αλλά και στα ελληνικά νησιά, τα οποία όμως, ξέρετε, δεν προκύπτουν από μόνα τους. Είναι αποτέλεσμα της διάλυσης κρατών, της αλλαγής συνόρων, των επεμβάσεων που έχουν τη σφραγίδα των υπεριαλιστών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, Εμένη, άλλες χώρες της Αφρικής, είναι μακρύς αυτός ο κατάλογος των χωρών όπου υπήρξαν στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θέλαν να βάλουν στο χέρι ενεργειακές πηγές, πλουτοπαραγωγικές πηγές, να ελέγξουν τους στρατηγικούς δρόμους. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτές οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και με τη συνδρομή των ελληνικών κυβερνήσεων, με τις βάσεις που έχουμε εδώ, με άλλες που φτιάχτηκαν, με τα 4 δισεκατομμύρια το χρόνο που δίνουμε για δαπάνες του ΝΑΤΟ, αλλά και με την ίδια την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών αποστολών σε αυτές τις χώρες. Και αυτό συνεχίζεται. Συνεχίζει να γίνεται γιατί όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις καλλιεργούν την απάτη, την ίδια εκείνη απάτη, ότι αν είμαστε, λέει, τα πρωτοπαλίκαρα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, τότε θωρακίζουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Βεβαίως, έρχεται η ίδια η σκληρή πραγματικότητα και αποδεικνύει καθαρά το μέγεθος αυτής της απάτης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έτσι η Ελλάδα και θήτης γίνεται και πρόσφυγες γεμίζει και τα κυριαρχικά της δικαιώματα απειλούνται. Θυμίζουμε ότι με τον κανονισμό του Δουβλίνου και με τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τα νησιά και η χώρα έχουν μετατραπεί σε μια μεγάλη φυλακή προσφύγων και μεταναστών, αλλά γι' αυτό ούτε λόγος. Όμως, ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο, εχθρός του ελληνικού λαού είναι αυτή η δυστυχισμένη ξεριζωμένη. Εχθρός, ο πραγματικός εχθρός, είναι η πολιτική που από τη μία στηρίζει τους υπεριαλιστικούς πολέμους, αυξάνοντας τα κύματα των προσφύγων, και από την άλλη μετατρέπει τη χώρα μας σε χώρα φυλακή για να προστατεύεται το φρούριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν, κι αν ναι, είναι αναγκαία η φύλαξη των συνόρων στον Εύρο, αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να νομιμοποιούνται ακροδεξιές φωνές και δράσεις σαν αυτές που είδαμε να εκδηλώνονται το προηγούμενο διάστημα, εκείνο το διάστημα, είτε ανοιχτά είτε συγκαλυμμένα, για να μένουν τελικά στο απειρόβλητο οι πραγματικοί θύτες αυτής της πολιτικής. Ούτε βεβαίως αποτελεί λύση στο πρόβλημα η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής της Frontex, δηλαδή ξένων στρατιωτικών ομάδων ταχείας επέμβασης για τη φύλαξη ελληνικών συνόρων, μια ενέργεια η οποία κινείται σε επικίνδυνη, λέμε εμείς, κατεύθυνση, η οποία θα περιπλέξει την κατάσταση. Και αλήθεια, έδωσε μήπως μέχρι σήμερα
καμία λύση η εμπλοκή του ΝΑΤΟ, η εμπλοκή της Frontex στο Αιγαίο. Το αντίθετο. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και ανάγει σε νούμερο ένα θέμα, προβάλλοντας ως πανάκια περίπου το ζήτημα του φράχτη μήκους ορισμένων χιλιόμετρων σε μια συνοριογραμμή στον Εύρο η οποία φτάνει περίπου στα 200 χιλιόμετρα. Μήπως όμως με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζονται στην ουσία άλλα σοβαρά ζητήματα τα οποία σχετίζονται και με τη φύλαξη των συνόρων? Αποτελεί άραγε ένας φράχτης αποτελεσματική, ουσιαστική προστασία των συνόρων? Η κυβέρνηση επικαλείται και την προστασία της δημόσιας υγείας με το φράχτη αυτό. Είναι ένα από τα επιχειρήματα στα οποία αναφέρθηκε και ο Υπουργός. Και το κάνει αυτό μια κυβέρνηση η οποία έκανε πραγματικά λάστιχο τα πρωτόκολλα υγείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στον τουρισμό, στις αεροπορικές μεταφορές και στους εργασιακούς χώρους με τα αλλεπάλληλα κρούσματα κορονοϊού που εκδηλώνονται εκεί. Επικαλείται η κυβέρνηση και ένα ακόμα επιχείρημα για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του Εύρου. Θα λέγαμε στην κυβέρνηση να δει πραγματικά να συναισθανθεί τις ευθύνες της και να εκπονήσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποτελεσματικής, ουσιαστικής αντιπλημμυρικής προστασίας, γιατί τέτοια έργα αντιπλημμυρικά έχουν να γίνουν στο συγκεκριμένο νομό εδώ και 50 τουλάχιστον χρόνια. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι ότι αυτή η αντιμετώπιση με τον φράχτη επικεντρώνει στις συνέπειες και όχι στις αιτίες, ειδικά ως προς το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Γιατί είναι τελικά πολιτική αφέλεια να θεωρεί κανείς ότι το ζήτημα των προσφυγικών ροών αλλά και η εργαλειοποίηση ανθρώπων απελπισμένων από την κυβέρνηση του Ερντογάν, ότι όλο αυτό λύνεται με ένα φράχτη. Τα δυστυχήματα όπου κατά δεκάδες πραγματικά χάνονται οι ζωές τέτοιων απελπισμένων ανθρώπων μέσα από τα κανάλια των διακινητών το αποδεικνύει. Αν θέλουμε, και κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε, να αντιπαλέψουμε επί της ουσίας αυτή την κατάσταση, οφείλουμε να σταματήσουμε τώρα κάθε συμμετοχή της χώρας μας στα εγκλήματα τα υπεριαλιστικά, να σταματήσουμε κάθε στήριξη και εμπλοκή της χώρας μας στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επιχειρήσεις βεβαίως και εισβολές και εμπλοκές οι οποίες οδηγούν σε πολέμους και καταστροφές και δημιουργούν αυτές είναι που δημιουργούν και αυξάνουν τα καραβάνια των προσφύγων. Ευχαριστώ πολύ.